Απεντάσετε το 10 με 15 των αγροτών παραγωγών σε όλη τη χώρα που έτυχαν ενίσχυσης μέσω των γνωστών προγραμμάτων των νέων αγροτών. Μέτρο 112. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης που παρήχε στη Βουλή ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, απαντώντας σε ερώτηση βουλευτή στις δύο προκηρύξεις του μέτρου, το 2009 και το 2014 εντάχθηκαν 8.200 και 11.200 νέοι αγρότες αντίστοιχα, ενώ οι πόροι που διατίθενται φτάνουν τα 340 εκατομμύρια ευρώ. Με βάση τις απεντάξεις ωστόσο δικαιούχων που δεν τήρησαν τις συμβατικές υποχρεώσεις, υπολογίζεται πως 10 με 15% των παραγωγών δεν συνεχίζουν την ενασχόλησή τους στον πρωτογενή τομέα αναφορικά με τις ενισχύσεις της νέας προγραμματικής περίοδου 2014-2020 θα διατεθούν συνολικά 240 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση του προγράμματος των νέων γεωργών. Στοιχεία που ασφαλώς και θα πρέπει όχι απλά να ανησυχήσουν τους αρμόδιους της χώρας μας, αλλά να φροντίσουν να ενεργοποιήσουν άμεσα και στοχευμένα τους μηχανισμούς για να επαναφέρουν νέο αίμα στην γερασμένη ηλικιακά Ελληνική Γεωργία. Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερία, σε συνεργασία με το Δήμο Κατερίνη και του καστανοπαραγωγού τη περιοχή, προσκαλούν όλου του αγρότε παραγωγού αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο την 3η 2 Ιουνίου στι 8.30 το βράδυ στην ενημερωτική εσπερίδα με θέμα φυτοπροστασία τη Καστανιά στο Δημοτικό Σχολείο τη Κάτω Μιλιά. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί από κλιμάκιο γεωπόνων τη Διεύθυνση Αγροτική Οικονομία και κτηνιατρική τη Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας διοργάνωσε με επιτυχία παρόμοια εκδήλωση στη Σκοτίνα για του αγρότε τη Νότια Πιερίας. Είναι μια χρυσή ευκαιρία να ενημερωθούν οι αγρότε μα αλλά και να θέσουν τα ερωτήματά τους προς τους γεωτεχνικούς, αναφορικά με την καλλιέργεια της Καστανιάς, που γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση και στην περιοχή μας. Παράταση υλοποίηση έως τις 31 Αυγούστου 2015 πήραν όλα τα επενδυτικά σχέδια των δικαιούχων υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης και εμπορίας του επιχειρησιακού προγράμματος Αλίας ΑΛΥΑΣ-20713, οι οποίοι εντάχθηκαν στα μέτρα με τις προσκλήσεις του 2012. Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παραγωγική Ανασυγκρότηση, η παράταση δίνεται λόγω αντικειμενικών δυσκολιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις χρηματοδότησης. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελος Αποστόλου, η παράταση δίνεται λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών για την αδειοδότηση των ενταγμένων επενδύσεων και των αντικειμενικών δυσκολιών τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις χρηματοδότησης των ενταγμένων πράξεων στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το τελικό αίτημα πληρωμής των δικαιούχων που συμμετείχαν στις προσκλήσεις υδατοκαλλιέργειας, μεταποίηση και εμπορία θα υποβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κατατόπους υπηρεσίες αλίας μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου 2015.